Τι να σας πω, ούτε εμείς δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα. Κρίμα και άδικο είναι, γιατί εντάξει, η γυναίκα δεν ήταν άνθρωπος. Ήταν εύχαρος, γελαστή, πάντα καλομίλητη. Δεν ήταν ωραίο αυτό που έγινε. Τώρα δεν ξέρει κανείς σε κάθε οικογένεια τι κρύβεται. Έτσι και δεν μπορούμε να πει κανείς τίποτα. Απλά είναι θλιβερό αυτό που έγινε. Τέσσερα παιδιά έμειναν χωρίς μάνα και χωρίς πατέρα στην ουσία τώρα. Θα μπει μέσα, τελείωσε το θέμα. Τα παιδιά τους, τι θα γίνουν. Η μητέρα της είναι ηλικιωμένη, είναι άρρωστη, δεν μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά της. Έφυγε άδικα. Εσείς γνωρίσατε την Νεκταρία? Ναι, τη γνώριζα. Γιατί τη γνώριζα. Τη γνώριζα όταν ήταν εδώ ελεύθερη. Ήταν κοπέλια εδώ, μετά παντρεύτηκε και έφυγε. Είχα κάμποσα χρόνια να την εδώ. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος καλός, καλόχαρος. Καλομίλητη για όλο το χωριό. Δεν είχαμε κάποιο θέμα με την Νεκταρία. Ήτανε καλή. Τώρα, όταν το είδατε, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έβλεπα τη φωτογραφία της και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι όντως ήταν η Νεκταρία. Πώς μπόρεσε και έκανε αυτό το πράγμα, ο Θεός ξέρει. Δεν μπορώ να μπω στη σκέψη του και στο μυαλό του αυτού του ανθρώπου. Δεν ξέρω. Τι θα θυμάστε από την Νεκταρία, τι είναι αυτό που θυμάστε? Θα τη θυμόμαστε έτσι, σαν ένα καλοσυνάτο άνθρωπο. Τίποτα άλλο. Πάντως έχει παραγίνει το κακό με τις γυναικοκτονίες. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και έπρεπε να επέμβει και η αστυνομία και η κοινωνία όλη, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ωραίο. Ακούμε κάθε εβδομάδα, όχι σκότωσε τη γυναίκα του, όχι σκότωσε την αυτοκτόνηση, όχι έκαμε. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Το να σκοτώνει ένας άντρας μια γυναίκα, την παίρνει, την αγαπάει, υποτίθεται. Και την επέρνει, κάνουν παιδιά και μετά αφήνει τα παιδιά του ορφανά. Δεν είναι ωραίο. Χωρίσανε, να συνεχίσει ο καθένας στον δρόμο του. Επειδή χωρίσανε, έπρεπε να την σκοτώσει. Ακόμα και άλλη σχέση να είχε. Δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν ήταν σωστό. Τώρα αυτός ο άνθρωπος με τι συνείδηση θα κοιμάται, δεν ξέρω. Μετάνιωσε τώρα. Και να μετάνιωσε τώρα, τι θα αλλάξει? Η Νεκταρία θα γυρίσει? Όχι. Τα παιδιά του δεν θα ξαναδούν τη μάνα τους. Αυτό. Τι να πω. Ο Θεός ας βοηθήσει αυτά τα παιδιά που μείνανε στον δρόμο. Δεν μπορούσε να πάει το μυαλό μου ότι ήταν η χωριανή μας. Πριν λίγο καιρό είχε έρθει στο χωριό, ήξερα ότι είχε τέσσερα παιδιά. Δεν ήξερα όμως την κατάσταση πώς ήταν, τόσο δύσκολη που ήταν στην οικογένειά της. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ποτέ αυτό το πράγμα. Πολύ τραγικό. Και αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι ότι το φαινόμενο αυτό δεν ξέρω πώς θα σταματήσει. Αυτό το φαινόμενο δεν ξέρω πώς θα σταματήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω ποια λύση μπορεί να βρεθεί. Ποιοι φορείς της κοινωνίας θα πάρουν μέτρα. Πολύ τραγικό. Εύχομαι η μαμά της να μην μάθει ποτέ την αλήθεια. Δεν την γνωρίζει την αλήθεια μέχρι τώρα, έτσι? Από ό,τι άκουσα, όχι. Είναι μια γριά γυναίκα, πολύ καταβεβλημένη, σε μεγάλη ηλικία, και να μάθει κάτι τέτοιο. Ας ακούσει ότι είναι κάτι άλλο. Το καλοκαίρι είχε έρθει για κάποια στιγμή στη μαμά της. Την έπαιρνε τη μαμά της, την έπαιρνε. Την έπαιρνε τη μαμά της, γιατί έχει προβλήματα υγείας η μαμά της, και την έπαιρνε. Αλλά πού μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το χωριό μας θα πληγεί από αυτό το πράγμα? Ακούγαμε περιστατικά τόσα, αλλά και στο χωριό μας τώρα. Η Νεκταρία ήταν ένα αθώο πλάσμα. Εδώ ανεθράφηκε, δεν είδε αυτό τίποτα. Η κοπέλα ήταν πολύ ήσυχη και καλή.